Η Σμήνη στο στόχαστρο των δολοφόνων. Ο Ορέστης βρίσκει ξαφνικά τη σωρό μιας γυναίκας στο δάσος και προλαβαίνει να δει το πρόσωπο του δολοφόνου της. Αμέσως καταθέτει στον Κουράκο όσα διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια του και η αστυνομία αναζητά το δράστη. Λίγη ώρα μετά συλλαμβάνεται ένας άστεγος, αλλά η Μαργαρίτα δεν πιστεύει ότι αυτός δολοφόνησε την άτυχη κοπέλα. Έτσι εκλιπαρεί το Λυκούργο να τον βοηθήσει. Εν τω μεταξύ, η Ιουλία ακούει μια είδηση στην τηλεόραση και αναστατώνεται ιδιαίτερα, καθώς αρχίζει να σκέφτεται πως ίσως το παιδί της είναι ζωντανό. Τότε εξομολογείται στην Αφροδίτη όλη την αλήθεια για την εγκυμοσύνη που είχε στα 18 της και εκείνη της εξηγεί πως υπάρχει τρόπος να αναζητήσει το παιδί της εφόσον ζει. Η Ιουλία αποφασίζει να ακολουθήσει τη διαδικασία, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει τα πάντα στο Στάθη. Όπως είναι φυσικό, ο Στάθης σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι ίσως έχει ακόμη μία κόρη. Από την άλλη, ένας άντρας εισβάλλει στο σπίτι της Σμήνης και υπό την απειλή μαχαιριού την τραυματίζει, την ώρα που εκείνη προσπαθεί να ξεφύγει. Τότε εντελώς ξαφνικά εμφανίζεται ο Χρήστος και ο άγνωστος στο Σκάι. Η κοπέλα κατηγορεί τον Κωνσταντίνο, πιστεύοντας ότι το παρελθόν του ευθύνεται για ό,τι της συνέβη. Εκείνος με τη σειρά του απειλεί το Δημοσθένη, αλλά ο Δημοσθένης αρνείται κάθε ανάμειξη. Ο Κωνσταντίνος λέει στο Λυκούργο τι έγινε και μετά μαθαίνει ότι ο αδελφός του ληστή βρίσκεται στην ίδια φυλακή με τον πρώην άντρα της Σμήνης, το Σάβα. Ο Λυκούργος μεταφέρει στον Κουράκο την πληροφορία και λίγες ημέρες αργότερα μαθαίνουν ότι ο Σάβας σχεδίαζε τη δολοφονική επίθεση εναντίον της Σμήνης. Έτσι αποφασίζουν να τον κυνηγήσουν διαδικαστικά για την άρση της πατρότητας της μικρής Εμιλίας, η οποία πλέον θα έχει το επίθετο του Κωνσταντίνου. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.